Πάμε τώρα στην Αμερική, πιο συγκεκριμένα στην πόλη της Βοστόνης, να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Τσίτσα. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια, τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές και στην εκπομπή του Στέφανου Σωτηρόπουλου και στην οποία είχα βρεθεί και εγώ, παρουσία του Μάκη Σαλή. Γιώργο, καλησπέρα, καλημέρα μάλλον εκεί στην Αμερική από την Θεσσαλονίκη, από την ώρα για μπλε. Είστε καλά? Καλησπέρα στην όλη Θεσσαλονίκη, μια χαρά. Θυμίζω λίγο την ιστορία εντάχει για τον κόσμο που ίσως δεν γνωρίζει. Πριν από 1-1,5 περίπου μήνα, ίσως και παραπάνω, είχατε δείξει το ενδιαφέρον και εσύ προσωπικά και κάποιοι φίλοι σου, παύλα, με ενδιαφερόμενοι επενδυτές και τα λοιπά, από την Αμερική για την ΠΑΕ Ηρακλής. Τότε, όπως μας είχες αποκαλύψει στο Λίμπερο 107,4, η προσπάθειά σας έπεσε στο κενό, καθώς τρεις συνεχόμενες φορές ο Σπύρος Παπαθανασάκης αρνήθηκε να σας εμφανίσει το μετοχολόγιο και δεν μπήκατε στη διαδικασία να στείλετε χρήμα για την διοδότηση. Πλέον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, όπως αποκάλυψε και ο Ρογιαμπλέ, ότι έχετε κάνει μια νέα πρόταση και επειδή ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη αγωνία και ακούει συνεχώς μόνο για την πρόταση από πλευράς Καγιούλη και δεν ενημερώνεται για τη δική σας πρόταση, θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να ενημερώσετε τον κόσμο για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτές τις μέρες και για τη δική σας πρόταση από Αμερική. Ναι, η πρόταση έγινε από Ατλάντα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που συνεργαζόμαστε κατέβηκε Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα αυτοπροσώπως και μίλησε με τον ίδιο. Τον έκανε την πρόταση, αφού βλέπουμε ότι ο χρόνος πιέζει πάρα πολύ, να αναλάβει τα χρέη, να το δώσει ένα σεβαστό ποσό τον ίδιο, να αναλάβει τις υποχρεώσεις στην άδεια, το οποίο είναι 500 με 600 χιλιάδες, άμα θυμάμαι καλά, και να τρέξει την Ακαδημία από την αρχή. Αυτός ο όμιλος είναι, όπως είπα και την άλλη φορά, πολύ δυνατός. Δηλαδή, άμα αυτός θα δεχόταν την ώρα εκείνη που πήγε πριν από 8 μέρες στην Αθήνα και τον είδε, μέσα σε μία ώρα θα είχε λυθεί το πόλεμο του Ηρακλή με τα χαρτιά που θα στέλνανε από την Ατλάντα με το συγκεκριμένο όμιλο, το οποίο είναι μεγάλο σε μέγεθος, και τα λεφτά και τα όλα τα χαρτιά που θα χρειαζόταν θα ήταν εκεί σε μία ώρα και θα πέραμε την άδεια χωρίς κανένα πρόβλημα. Επειδή ο κόσμος... Ήρθε πίσω, ξανασυζητήσαμε και με είπε θα περιμένω απάντηση. Το ξαναπαίρνει και δεν απαντάει καθόλου. Οπότε... Πόσες μέρες έχουν περάσει από την επίσημη κατάθεση πρότασης στον Παπαθανασάκη, πόσες μέρες πέρασαν? Περίπου πρέπει να έχει 9 μέρες. Και 9 μέρες τώρα δεν έχει δώσει σημάδια ζωής, δεν έχει καν απαντήσει στην πρόταση από Αμερική, από την Ατλάντα? Όχι. Μπορούμε να ξέρουμε 2-3 στοιχεία επιγραμματικά, αν θέλετε, για το ποιος είναι αυτός ο όμιλος? Τι δυνατότητες έχει? Μιλάμε για Έλληνες, μιλάμε για Αμερικανούς, μιλάμε για κάποιους που προφανώς είναι γνωστοί σας, φίλοι σας. Είναι ο όμιλος είναι Αμερικανός, αυτός που έχει τον όμιλο είναι Αμερικανός, αλλά ο συνεργάτης του είναι Έλληνας. Mm-hmm. Και το κονέ, να το πω έτσι απλά, το έχετε κάνει εσείς που αγαπάτε τον Ηρακλή και προφανώς τους πείσατε να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Έτυχε να έρθουμε σε επαφή με κάποια άτομα από εδώ, κάποια άτομα από Καναδά, κάποια άτομα από Ατλάντα, από Οχάιο, και στο Οχάιο έχει ένα πολύ μεγάλο παίκτη, πολύ Ηρακλειδέα, τον Βαγγέλη, ο οποίος ασχολείται με αυτοκινητόδρομους έργα στο Οχάιο. Και αυτό θέλει να σε δράμει. Ο όμιλος της Ατλάντα, συγγνώμη, με τι ασχολείται ακριβώς? Αυτός χτίζει, είναι κατασκευαστής έργων και ορίζει και εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Και να φανταστώ ότι έχει μεγάλη οικονομική δυνατότητα, να υποθέσω. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Άμα
γινόταν, άμα γινόταν το deal και έπεφτε κάτω το όνομα, μπορούσαν κάλλιστα μέσα σε μισό λεπτό να δουν ποιος είναι αυτός ο κύριος. Μπορείτε κύριε Τσίτσα, να απαντήσετε, να βρείτε το γιατί 9 μέρες τώρα ο Παπαθανασάκης δεν απαντάει καν σε μια πρόταση που, όπως είπατε, περιλαμβάνει και ένα ποσό για τον ίδιο, αναλαμβάνουν και τα χρέη και δίνουν μια λύση στον Ηρακλή Οριστική. Γιατί δεν απαντάει καν? Κοίταξε να δεις, η προηγούμενη συζήτηση που έχει γίνει, αυτές οι συζητήσεις δεν γίνονται τώρα για να ξέρει ο κόσμος. Ναι, μα το είχατε πει και την προηγούμενη φορά, έχει καιρό. Από το καλοκαίρι γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Δεν είναι τώρα, στην τελευταία ώρα. Απλώς ψάχαμε να βρούμε το καλοκαίρι λύση, να μην φτάσουμε στο σημείο που είμαστε τώρα. Το καλοκαίρι γίνανε πολλές συζητήσεις, ήθελε τρία, πήγαμε στα δύο. Η τελευταία ώρα που μιλήσαμε πριν από ένα μήνα ήταν στο 1,5 εκατομμύριο ακατέβατα. 1,5 για τον ίδιο, έτσι. Για τον ίδιο, συν τα χρέη, 3,700, πήγε πει 3,760, 3,800, συν οι πληρωμές, συν. Ήταν ένα ποσό γύρω στα 7 εκατομμύρια. Και η πρόταση που του έγινε από Ατλάντα τα καλύπτει όλα αυτά? Ναι. Καλύπτει, τι καλύπτει? Καλύπτει όλο το χρέος. Ναι. Καλύπτει να πάρει την άδεια, το οποίο είναι 600-700.000, πόσο δεν θυμάμαι στην εφορία ακριβώς. Καλύπτει να αναλάβει τις ακαδημίες από την αρχή, δηλαδή να γίνει ριζική αλλαγή από την αρχή. Αλλά το καλύτερο από όλα που θα γινότανε ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος θα έμπαινε στο παιχνίδι για να χτίσουμε το γήπεδο. Στο μέλλον. Επειδή ασχολείται με το συγκεκριμένο αντικείμενο, προφανώς είχε και τέτοιες βλέψεις. Αυτή τη στιγμή ναι. Χτίζει γήπεδα και χτίζει χτίρια στην Αμερική. Ξέρετε, όλα αυτά που μας λέτε είναι πολύ καλά για να είναι αληθινά, και στον Ηρακλή είμαστε όλοι δύσπιστοι και πολύ επιφυλακτικοί. Το γνωρίζετε κι εσείς, άλλωστε ο παδός του Ηρακλή είστε. Ακούγονται κάπως στον κόσμο αυτά. Άμα έβγαινε αυτός και δεχόταν άμα έδινε τη λύση, αυτά όλα θα είναι αλήθεια και θα βγαίνανε στην επιφάνεια. Και αυτό που ακούγεται κάπως, κύριε Τσίτσα, είναι το ότι δεν απαντάει 9 ολόκληρες μέρες ο Παπαθανασάκης σε αυτή την πρόταση που έχει γίνει. Αυτό είναι το φοβερό. Δεν απαντάει, γιατί από πίσω είναι άλλα, από ότι με συζητήσεις που γίνανε και με αυτά που ακούω και με αυτά που γράφονται και θα μας ρίξουν στα χαρτιά και θα πέσουμε και το ένα και το άλλο, αυτό σημαίνει ότι ή έχει πάρει τα λεφτά από αλλού, γι' αυτό και έγραψα και την πινακίδα, με πινακίδα που πολλοί δεν ξέρουν και λέγανε... Τη φωτογραφία που μας στείλατε από το Boston Garden. Πουλήθηκε, ναι, αφού δεν πουλήθηκε, τι λέει sold. Το sold είναι ότι από τη στιγμή που εσύ πουλάς και δέχεσαι την πρόταση, που οποία τέτοια πρόταση δεν θα δεχτεί πουθενά άλλου, γιατί αυτή η πρόταση είναι για Ηρακλειδείς, δεν είναι για επιχειρηματίες. Μόνο οι Ηρακλειδείς θα κάνουν αυτή την πρόταση, γιατί την πονάνε την ομάδα. Αφού δεν πουλάει, άρα αυτό σημαίνει τι? Που έπαιρνε να μας πει εμάς, πάρτε την με 10 υπογραφές και σηκώνομαι και φεύγω. Αυτό σημαίνει ότι κάπου αλλού την πούλησε, έχει πάρει τα λεφτά, θέλει να πέσουμε, και γι' αυτό το γράφω, αφού την πούλησες, τουλάχιστον φύγε, να μαζέψουμε τα κομμάτια μας. Αυτό ήταν το νόημα της πινακίδας. Αυτό είναι τώρα σοβαρό που λέτε? Έχετε κάποιες ενδείξεις, πληροφορίες για αυτό εδώ που μας αναφέρετε? Τι ενδείξεις? Όταν ξέρω ότι έγινε πρόταση. Έγινε πρόταση. Με τα λεφτά τα συγκεκριμένα. Και δεν την πουλάς, άρα σημαίνει την πούλησες αλλού. Έμεσα άμεσα. Αντάλαβες? Μετά από όλα αυτά που μας λέτε, που μας αποκαλύπτετε εδώ και επίσημα πλέον με τη φωνή σας από την Βοστόνη της Αμερικής, κύριε Τσίτσα,
Τι άλλο θα θέλατε να πείτε στον κόσμο που μας ακούει αυτή τη στιγμή? Πλέον δεν ξέρω αν είστε αισιόδοξος όταν έχουν περάσει 9 ολόκληρες μέρες και δεν έχετε πάρει καμία απάντηση, ούτε εσείς ούτε οι φίλοι σας και οι συνεργάτες σας από το Οχάιο και την Ατλάντα που μας λέτε ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα και θέλουν να μπουν να επενδύσουν στον Ηρακλή. Τι μπορούμε να περιμένουμε σε κάτι, ή τελείωσε λέτε το θέμα Αμερική πλέον? Δεν ξέρω τι να πω. Θα δείξει, από ό,τι με διάβασα σήμερα, αυτοί ακόμα ψάχνουν να βρουν λύση. Η λύση είναι στα χέρια τους, ας τη δώσουν. Και το φοβερό πάνω σε αυτό που λέτε είναι ότι η πλευρά Παπαθανασάκη καθημερινά εδώ και μια μισή εβδομάδα λέει ότι έχει μόνο μία πρόταση στα χέρια της από την πλευρά του Καγιούλη. Δεν αναφέρει πουθενά για δεύτερη πρόταση. Αυτό είναι το φοβερό και δεν ξέρω αν σας βάζει σε περαιτέρω σκέψεις αυτό εδώ. Κοίταξε, η με σκέψη είναι, είπαμε, ή θέλει να τη δώσει αλλού, ή από πίσω είναι άλλοι, ναι, που κάνουν το παιχνίδι το δικό τους για να πέσει η ομάδα και να μας ξεγράψουν. Δεν υπάρχει, δηλαδή, με λογική σκέψη δεν υπάρχει να πουλάει κάποιος οτιδήποτε. Εσύ πουλάς ένα μάξι, πελέστε. Αυτό τα μάξι. Έρχομαι, τα λεφτά στα δίνω και μετά με λες ψάχνω αλλού λύση. Αφού τα λεφτά είναι εκεί. Αφού είναι το ποσό, αφού το πουλάς, πουλά το και φύγε. Τα λεφτά είναι σίγουρα, είναι καθαρά, είναι δηλωμένα, δεν είναι βρώμικα, δεν είναι κάτω από το τραπέζι, θα είναι όλα στα χαρτιά. Δηλαδή, τι σε κάνει και δεν την πουλάς, αφού βγαίνεις προχτές και λες την πουλάω. Ναι. Κατεβαίνει ο άνθρωπος και σε κάνει επίσημη πρόταση. Αυτή η πρόταση, και κύριε τώρα... Τσίτσα, έγινε και γραπτός ή μόνο προφορικός? Υπάρχουν και έγγραφα δηλαδή, υπάρχουν χαρτιά? Αυτό δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω. Απλώς ο άνθρωπος συγκεκριμένος με είπε ότι όταν πήγα εγώ, επειδή δεν ξέρανε ποιος ήμουν στο ξενοδοχείο, ήταν και άλλα άτομα κοντά του. Το ρωτάω γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος που ρωτάει, μας ρωτάει χθες με μηνύματα στην εκπομπή που αναφέραμε για την Αμερική, ότι μήπως ήταν εφικτό να παρουσιάσετε στον κόσμο και εγγράφως αυτό που κατατέθηκε στον Παπαθανασάκη και δεν έχει απαντηθεί ποτέ. Κοίταξε, από ό,τι ξέρετε, τι έχει πει αυτός και είναι αλήθεια. Δηλαδή, Όχι. Αν είναι εφικτό από την πλευρά της Αμερικής να δημοσιοποιηθεί κάποιο έγγραφο, κάποια επίσημη πρόταση που έγινε στο Παπαθανασάκη. Αν είναι αυτό εφικτό, αυτό με ρωτάνε από χθες. Επίσημη πρόταση, κοίταξε. Πρώτα γίνονται συζητήσεις και από τη στιγμή που θα το δεχτεί, μετά με μπαίνουν και οι δικηγόροι και τα έγγραφα. Μάλιστα. Δεν νομίζω αυτός να θέλει στο μυαλό του να του κάνεις την πρόταση έγγραφη και να έχω εγώ ντοκουμέντα και να τα παρουσιάσω και μετά να πει τι. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω τι λέτε. Άρα ο Παπαθανασάκης δεν μπήκε σε καμία διαδικασία καν συζήτηση μαζί σας, καμία απάντηση, οπότε δεν χρειάστηκαν και τα έγγραφα περαιτέρω. Συζήτηση μπήκε. Ναι, εννοώ μετά. Η πρόταση έγινε. Αλλά από τη στιγμή που θα υπέγραφε και τα χαρτιά και θα είχαμε μέσα τα ντοκουμέντα ότι ορίστε κύριε έγινε αυτό, μετά πώς αυτή και θα πει ψάχνω για παίχτες? Αφού να τη η κατάθεση, να τη προσφορά. Μάλιστα. Ενώ τώρα μπορεί να πει ό,τι θέλει. Καταλαβαίνεις. Ναι, μπορεί να πει ότι έχω μόνο μία και είναι του Καγιούλη. Ακριβώς. Μην νομίζετε, είναι όλα... Είναι δρομολογημένα. Τα έχουν αυτοί, δεν κάνουν τις κινήσεις του έτσι. Ανάλαβες. Αλλά ελπίζω, τουλάχιστον άμα λένε που θα βρουν λύση, που δεν νομίζω, να πάει σε δικά μας χέρια. Τίποτα παραπάνω. Να πάει σε δικά μας χέρια. Να μην είναι σε ξένα χέρια. Γιατί σε ξένα χέρια δεν θα κάνουμε τίποτα. Και μετά πάλι θα συνεχιστούν τα ίδια και τα ίδια. Άρα στο διατάφτα είμαστε στην ένατη μέρα που υπάρχει σιωπή στην πρόταση της Αμερικής από τον Παπαθανασάκη. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να ευχηθώ κάτι. Ελπίζω την επόμενη φορά που θα τα πούμε μέσω Βοστόνης και της ώρας για μπλε να έχουμε κάτι καλό για τον Ηρακλή. Εμείς με τι άλλο να κάνουμε από εδώ πέρα? Αυτό που ήταν να γίνει έγινε.
το βγάλαμε τα πλάνα, μιλήσαμε εδώ πέρα με τους ανθρώπους, οι άνθρωποι είναι εντάξει, το προχωρήσανε, τι άλλο μπορεί να κάνουν. Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι άμα έκανε αυτό σε αυτή την είπα, άμα έκανε αυτό το deal αυτό, από πίσω είναι και άλλοι. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε και με την ΠΑΕ, και με τη βόλεϊ, και με το μπάσκετ και κάνουμε μια προσπάθεια να αναλάβει μια μεγάλη εταιρεία, μια μεγάλη εταιρεία, τον Ηρακλή. Εάν τώρα που βάζετε στη συζήτηση και το βόλεϊ και το μπάσκετ, εάν δεν προκύψει κάτι με τον Παπαθανασάκη που από ό,τι φαίνεται δεν προκύπτει, έχει σκοπό η συγκεκριμένη εταιρεία, ο όμιλος αυτός από την Ατλάντα ή από οπουδήποτε να πλησιάσει το μπάσκετ ή το βόλεϊ, να το ενισχύσει οικονομικά ή οτιδήποτε άλλο, αφού το αναφέρατε και το θίξατε. Γιώργο, εδώ και ένα μήνα μιλάμε με τα παιδιά από το μπάσκετ και το βόλεϊ να κάνουν μια εργασία η οποία να είναι επαγγελματική. Επαγγελματική, με βίντεο και φωτογραφίες και ντοκουμέντα, και να την παρουσιάσουμε εδώ σε μια εταιρεία που δίνει ποδοσφαιρικές και αθλητικές ομάδες, μήπως και μπουν αυτοί στο παιχνίδι, στο μπάσκετ και στο βόλι και αργότερα και στο ποδόσφαιρο. Γίνεται τώρα αυτή η προσπάθεια και συγκεκριμένα με τον Κώστα, το παιδί που τραβάει όλα τα βίντεο του Ηρακλή, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Άρα είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία ολοκλήρωσης ενός φακέλου σε εισαγωγικά που θα σταλεί στην Αμερική, να το πω κάπως έτσι. Ναι, γιατί πρέπει να γίνονται τα πράγματα όπως πρέπει να γίνονται και όχι στο πόδι. Είναι σοβαρό αυτό που λέτε και εντάξει, δίνει ελπίδα. Καλό είναι βέβαια να γίνουν πράξη όλα αυτά. Το ευχόμαστε, γιατί το ξέρετε ότι έχουμε ανάγκη από πράξη στον Ηρακλή όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά σίγουρα είναι κάτι που δίνει ελπίδα, νομίζω, και για τον μπάσκετ και για το βόλι. Άρα πρέπει να κινηθούν όλοι οι μηχανισμοί κάτω, να οργανωθούν, να συσπηρωθούν και να δουν το καλό της ομάδας. Ναι. Το είπα και την άλλη φορά, τι έγινε στο παρελθόν, ποιος μάλωσε, γιατί φύγανε, να μαζευτεί ο κόσμος πάλι πίσω, οι δυνατοί παράγοντες, και όλα θα πάνε καλά. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Έχω την αίσθηση... Να ξαναγαπήσουν τον Ηρακλή. Έχω την αίσθηση, κύριε Τσίτσα, ότι έστω για τον μπάσκετ και τον βόλι θέλω να πιστεύω, μάλλον όχι, έχω την αίσθηση ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε στο άμεσο μέλλον, εφόσον ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία συμπλήρωσης του φακέλου που είπαμε σε εισαγωγικά, μήπως και από εκεί προκύψει κάτι θετικό αν στο ποδόσφαιρο δεν γίνει κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχθήκατε να μιλήσετε στον κόσμο του Ηρακλή. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που φαντάζομαι έχετε λάβει και εσείς προσωπικά στη Βοστόνη. Ο κόσμος σας γνωρίζει, αρκετοί οπαδοί σας γνωρίζουν, δεν γεννηθήκατε στη Βοστόνη, εδώ γεννηθήκατε, μεγαλώσατε, αγαπήσατε τον Ηρακλή, οπότε ήταν έτσι μεγάλη δίψα του κόσμου να ακούσει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την περίφημη πρόταση που ακούει να λέμε από εμάς τους γραφικούς για Αμερική, αλλά από την ΠΑΕ ποτέ δεν αναφέρθηκε κανείς γι' αυτό. Τι να πω, ελπίζω να απαντήσει έστω και σήμερα. Ο άνθρωπος τον περιμένει στο ακουστικό του. Μάλιστα. Τι άλλο να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι άλλο να κάνω. Να είστε καλά. Για την ενημέρωση, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.